60-70.000 κόσμος περνάει το φαράκι του ρίφτη. Αυτή είναι η εικόνα της απόλυτης επιβράβευσης. Η στιγμή που κόβει την ανάσα σε κάθε επισκέπτη που έχοντας ζήσει την εμπειρία να διασχίσει το φαράγγι του ρίχτη, φτάνει στο απόγειο της ομορφιάς του φυσικού του τοπίου και αντικρίζει το μεγαλύτερο καταράκτη της Κρήτης, ύψους 20 μέτρων και με το νερό να τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτός ο επίγειος παράδεισος τα τελευταία χρόνια τραβά σαν μαγνήτης Έλληνες και ξένους που κατά χιλιάδες πέφτουν να το επισκεπτούν. Το φαράγγι του Ρίχτη είναι το πρώτο φαράγγι που συναντά κανείς όταν φτάνει στην περιοχή της Ιππίας και του Αγιοπάγου της Ιππίας. Έχει το μεγαλύτερο καταράκτη της περιοχής και γενικότερα την ομούλα Ιππίου. Τρέχει όλο το χρόνο. Καλό είναι να το επισκεφτόμαστε κυρίως τους μήνες που δεν τρέχει τόσο πολύ το νερό. Βλέπε καλοκαίρι, άνοιξη, ας πούμε. Σωστό. Ο Δήμος Ιππίας έχει προβλέψει να δουλεύει με φύλακα το φαράγγι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Okay. Καλό να συμβουλευόμαστε τους ειδικούς. Με το φαράγγι του Ρίχτη χρόνο με το χρόνο να καταρρύπτει αλλεπάλληλα ρεκόρ επισκεψιμότητας, ο Δήμος Ιππίας προχωρά ήδη τις εργασίες προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών. Η σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους δύο βασικούς αγροτικούς δρόμους, την είσοδο και την έξοδο δηλαδή, αλλά και τον ενδιάμεσο δρόμο που τους συνδέει. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα στο φαράγγι. Αυτό που έλειπε τώρα είναι και ο δρόμος πρόσβασης προς την παραλία. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει κάποιες ελλείψεις. Θεωρώ ότι με την συγκεκριμένη εργολαβία θα αποκατασταθούν όλες οι ατέλειες και του χρόνου, πρώτα ο Θεός, άνοιξη καιρού, θα έχουμε έναν δρόμο σίγουρο, ασφαλή, προσπελάσιμο για όλους και τους επισκέπτες, όπως είπαμε, αλλά και τους δημοτικούς. Το φαράγγι του Ρίχτη και η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO της Ιττίας. Το μήκος της διαδρομής είναι 4.910 μέτρα και ο χρόνος πεζοπορίας κατά προσέγγιση εκτιμάται περίπου στις 2 ώρες. Μία διαδρομή κατά πράσινη με τοξωτές γέφυρες, νερόμυλους και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που τα τελευταία πλέον χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Οι εργασίες που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο καλοκαίρι και έτσι η πρόσβαση να είναι πολύ ευκολότερη. Με τη νέα καλοκαιρινή περίοδο βέβαια ασφαλώς και θα βλέπει και ένας επισκέπτης μια πιο έτσι και αισθητικά και ως λειτουργικά μια επισκεψιμότητα πολύ πιο σωστή και πολύ πιο εύκολη. Οι επισκέπτες στο φαράγγι του Ρίχτη θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη διάσκησή του, καθώς η διαδρομή παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και κρύβει αρκετές δυσκολίες. Την ίδια προσοχή θα πρέπει να δείχνουν και για τους απαράβατους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα πως τα δροσερά νερά του καταράκτη που σχηματίζουν μια μικρή φυσική λίμνη απαγορεύονται αυστηρά αντιλιακά και σαπούνι. Υπολογίζουμε ότι 60-70.000 κόσμος περνάει το φαράκι του Ρίχτη. Αυτό είναι καλό, γιατί εντάξει έχετε πολλοί κόσμος και είναι επιχειρητική περιοχή. Όμως κάποια φορά δημιουργούν και προβλήματα. Και λίγο επικίνδυνο, έτσι. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, κυρίως από τη χρήση αντιλιακών και σαμπουάν που πολλοί έτσι αφελέστατα χρησιμοποιούν. Η είσοδο στο φαράγγι του Ρίχτη είναι ελεγχόμενη με εισιτήριο 3 ευρώ και δωρεάν είσοδο για παιδιά έως και 15 ετών.